Είναι έκδηλη η συγκίνηση στο πρόσωπό σου. Ξεκινά το φιλικό. Φαντάζομαι είναι από τους αγώνες που θα μείνουν χαραγμένοι στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Είναι αλήθεια αυτό, Χρήστο. Έχω δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω πώς να το πω, έχω λάβει μέρος τόσα χρόνια σε πολλούς αγώνες για τέτοιους σκοπούς. Νιώθω μια συγκίνηση, γιατί είναι για ένα καλό σκοπό αυτό το παιχνίδι που γίνεται σήμερα και εύχομαι για το φίλο μας τον Πέτρο να πάνε όλα καλά. Και το ποδόσφαιρο ενώνει και αν το πούμε και λίγο γενικότερα και όλοι οι Έλληνες στις δύσκολες καταστάσεις βγάζουμε το φιλότιμο και γινόμαστε ένα όπως σήμερα. Έτσι είναι. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και σήμερα γι' αυτό έγινε, γι' αυτό ενώθηκαν όλα τα σωματεία της ΕΠΣ Αρκαδίας από όλο το νομό και αυτό είναι το ευχάριστο και έχουν δώσει όλα συμμετοχή για αυτό τον αγώνα που τελείται για αυτό τον ιερό σκοπό. Και ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης παρών στο σημερινό παιχνίδι. Όλοι μαζί βλέπουμε σήμερα οι παράγοντες, οι παίχτες του αθλητισμού αλλά και η Δημοτική Αρχή της πόλης βρίσκεται εδώ και πολλοί μεγαλοπολίτες βέβαια για το σημερινό φιλικό. Ναι, είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο υποστηρίζεται σήμερα. Είναι ο Πέτρος, ο οποίος θέλει τη βοήθεια όλων μας. Ένα νέο παιδί που είχε την ατυχία να έχει το πρόβλημα της υγείας του και ο Δήμος είναι μαζί του. Ήδη έχει κάνει κάποιες ενέργειες για να το βοηθήσει και η πόλη ολόκληρη είναι μαζί του. Και όχι μόνο με την παρουσία τη σημερινή, αλλά γενικότερα με τη βοήθεια στον κουμπαρά που έχει ανοιχθεί και πιστεύουμε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα. Να πάει στην Βοστόνη και να κάνει αυτή την επέμβαση που χρειάζεται. Έχεις διατεύσει πολλά παιχνίδια στην καριέρα σου. Φαντάζομαι αυτό είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά. Αυτό είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Είναι τιμή μας και χρέος μας που είμαστε σήμερα εδώ. Είναι ευκαιρία να δείξει η διαιτησία το πρόσωπό της, να δείξει ότι είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές, είναι κοντά στον κόσμο. Και μεγάλη ευκαιρία που συμμετέχουμε εδώ και μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Να είναι καλά το παιδί, εύχομαι τα καλύτερα και να είναι υγιέστατος. Γιάννης Αποστολόπουλος, προπονητής του Κορακοβουνίου. Γιάννη, εκπροσωπείς την ομάδα σου και εσύ και παίχτες σε ένα παιχνίδι με πολύ ιερό σκοπό. Όντως είναι από τις ομορφότερες στιγμές που ερχόμαστε στο γήπεδο. Είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια που γίνεται και από την ΕΠΣΑ και από τον Αστέρα Τρίπολης και από όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι περνάμε τόσες ώρες στα γήπεδα και έχουμε πάει τόσες πολλές φορές που για τέτοιους ιερούς σκοπούς αξίζει να πηγαίνουμε και να ξαναπηγαίνουμε. Μακάρι να μην χρειαστεί, η δική μου ευχή είναι να μην χρειαστεί να γίνονται για τέτοιους λόγους αγώνες, για να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι η ανταπόκριση και των παιδιών και του κόσμου δίνει και ένα μεγάλο μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Coach, είναι από τα παιχνίδια που φαντάζομαι και εσύ και όλοι οι παίχτες και οι αντίπαλοι προπονητές αισθάνεστε νικητές ήδη πριν καν ξεκινήσει γιατί συνεισφέρετε και εσείς σε έναν ιερό σκοπό. Σίγουρα ναι. Θέλω να πω με όλη μου την καρδιά καλή τύχη στο παιδί, στον Πέτρο. Ο Αστέρας δείχνει ότι είναι πάντα κοντά σε οποιοδήποτε έχει βοήθεια και το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο, με το κοινωνικό πρόσωπο αυτό που έχει ο Αστέρας που ξέρει πάντα να χειρίζεται κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Εμείς και με την Ακαδημία και με την πρώτη ομάδα φέραμε τα παιδιά εδώ πέρα να το ευχαριστηθούμε, όπως είπες και εσύ, να είναι κάτι καλό για όλη την Αρκαδία. Φαντάζομαι είναι από τους ξεχωριστούς αγώνες στους οποίους έχεις λάβει μέρος στο σημερινό φιλικό, στο οποίο μάλιστα είσαι και από τους ανθρώπους που πήραν αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Ναι, σίγουρα αυτοί οι αγώνες, όπως είπατε, είναι πολύ ευχάριστοι, πολύ ξεχωριστοί. Για μένα, για ένα ακόμα λόγο, επειδή γνωρίζω την οικογένεια και πραγματικά ένιωσα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση το χρόνο που συμμετείχα. Καλό είναι σαν άνθρωποι να βοηθάμε σε τέτοιες καταστάσεις, είναι η υποχρέωσή μας νομίζω. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Νομίζω ότι ίσως να είναι και η μεγαλύτερη ικανοποίηση του ανθρώπου. Γιάννη, αν δεν ήσουν τραυματίας, φαντάζομαι ότι και τώρα θα ήσουν με τη στολή και θα έπαιζε και εσύ μέσα σε ένα παιχνίδι με τόσο ιερό χαρακτήρα. Εννοείται, Χρήστο θα ήμουν, μου είχαν πει τα παιδιά να είμαι, αλλά επειδή έχω ένα πρόβλημα τραυματισμού,
Είμαι στην Κερκίδα εδώ πέρα και σαν ΑΟΤ Υγείας και εμείς συμπαραστεκόμαστε στο γεγονός αυτό του παιδιού που έχει κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα και μακάρι να πάνε όλα καλά, να είναι καλά και σιδερένιος. Γιώργο, συνήθως έχουμε συνηθίσει με μπλε μια ζωή στη Δόξα Μεγαλόπολη. Σήμερα όμως φοράς πορτοκαλί και μαζί με άλλους φίλους, συμπαίχτες και αντιπάλους, δίνετε το παρόν σε αυτό το φιλανθρωπικό αγώνα. Είναι ένα ιδιαίτερο μάτς σήμερα. Ένα φιλικό μάτς για φιλανθρωπικό σκοπό, για το φίλο μας τον Πέτρο. Ειδικά στη Μεγαλόπολη τον ξέρουμε όλοι από μικρό παιδί. Ήρθαμε εδώ να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, ως απλοί ποδοσφαιριστές του Πικού και του ευχόμαστε όλοι να πάνε καλά στη ζωή του και θα είμαστε δίπλα τους ό,τι χρειαστεί, σαν με κινήσεις σαν κι αυτές. Γιώργος Αντωνόπουλος, εκ των προπονητών της Μικτής. Φαντάζομαι αυτό που λένε ευχάριστος πονοκέφαλος, γιατί όλοι θέλουν να παίξουν οι παίκτες και όλοι θέλουν πάνω απ' όλα να συμμετέχουν σε αυτό τον ιερό σκοπό που έχει συγκεκριμένη αναμέτρηση. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ από τη μεριά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια πραγματικά στους ανθρώπους που διοργάνωσαν αυτό το παιχνίδι, δηλαδή τον Αστέρα Τρίπολης και την ΕΠΣ Αρκαδίας. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετέχουν. Βλέπετε εδώ τα παιδιά όλα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για αυτό το σκοπό.